Καλησπέρα σας. Είμαι ο Αθανάσης Σταυρακούδης. Σήμερα από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα ήθελα να σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε διαγράμματα, απλά διαγράμματα, σε σχέση με το ggplot στην R. Όταν λέω απλά, εννοούμε ότι σήμερα θα δείξουμε τα πολύ απλά, γιατί με το ggplot μπορούμε να κάνουμε αρκετά πιο πολύπλοκα διαγράμματα από αυτά που θα δείξουμε σήμερα. Μάλιστα θα έλεγα ότι γενικά ίσως και δεν υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε να κάνουμε με το ggplot. Για να το χρησιμοποιήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να φορτώσουμε τη σχετική βιβλιοθήκη, εννοείται πως την έχουμε ήδη εγκαταστήσει. Αν και χρησιμοποιώντας το tidyverse για πολλούς άλλους υπολογισμούς που χρειάζεται να κάνουμε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων μας, να έχουμε υπόψη μας ότι το ggplot περικλείεται μέσα στο tidyverse, επομένως αν έχουμε φορτώσει το tidyverse δεν χρειάζεται να ξαναφορτώσουμε ξεχωριστά το ggplot. Είναι επαρκές. Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα σήμερα ένα dataset που λέγεται Economics, το έχουμε ξαναδεί και στην ανάλυση των δεδομένων που έχουμε κάνει. Είναι ένας πίνακας δεδομένων ο οποίος παρουσιάζει οικονομικού ενδιαφέροντος δεδομένα από την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το χρησιμοποιούμε εδώ ως ένα απλό παράδειγμα. Σας υπενθυμίζω ότι εδώ μπορούμε να βρούμε δεδομένα χρονολογικού τύπου, σαν χρονολογική σειρά δηλαδή, τα οποία αφορούν την κατανάλωση, τη μεταβλητή PCA, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε και εδώ εμείς τα παραδείγματά μας, η οποία είναι το η ιδιωτική κατανάλωση σε δισεκατομμύρια δολάρια, ο πληθυσμός, το επιτόκιο καταθέσεων κτλ. Η ανεργία παρακάτω κτλ. Μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας σχετικά για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, αν έχετε χάσει τα προηγούμενα επεισόδια. Λοιπόν, τρία πράγματα, κυρίες και κύριοι, μας χρειάζονται για να ξεκινήσουμε να κάνουμε διαγράμματα με το ggplot. Το πρώτο από αυτά είναι να καλέσουμε την συνάρτηση ggplot. Έτσι απλά. Θα δημιουργήσουμε, αν το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο, ένα άδειο παράθυρο. Εδώ φαίνεται κάτω δεξιά στο RStudio που τρέχω εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι ένα γκρι, με γκρι χρώμα μια παλέτα. Είναι άδεια αυτή τη στιγμή, δεν έχει κάτι. Για να μπορέσουμε, κυρίες και κύριοι, να δημιουργήσουμε το γράφημα που θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι τα δεδομένα. Δεδομένα στο ggplot μπορούμε να βάλουμε με δύο πάρα πολύ απλούς τρόπους. Ο ένας είναι ως όρισμα μέσα στη συνάρτηση ggplot, να γράψουμε εδώ δηλαδή economics και να εκτελέσουμε την εντολή. Παρόλο που δεν βλέπετε τίποτα, το ggplot τώρα έχει πάρει τα δεδομένα, ή να κάνουμε αυτό που έχουμε μάθει από άλλες λειτουργίες με το ggplot, να τα περάσουμε με τη διοχέτευση με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και οι δύο τρόποι είναι σωστοί και οι δύο τρόποι θα μας δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και είναι, όπως έχουμε μάθει από άλλα παραδείγματα, απολύτως μα απολύτως ισοδύναμοι. Το πρώτο πράγμα με λίγα λόγια που πρέπει να κάνουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να δημιουργήσουμε ένα διάγραμμα με το ggplot είναι να του δώσουμε δεδομένα. Του τα δώσαμε. Πάμε παρακάτω. Για να πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, θα χρειαστεί να δώσουμε ένα ακόμα πράγμα, το δεύτερο, που είναι η αισθητική του διαγράμματος. Με τον όρο αισθητική εννοούμε το εξής απλό. Θα πρέπει να του δώσουμε δύο πληροφορίες σχετικά με το τι θα αναπαρασταθεί στον οριζόντιο άξονα και τι θα αναπαρασταθεί στον κάθετο άξονα. Τα διαγράμματα που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι δύο διαστάσεων, είναι πάνω σε ένα καρτεσιανό επίπεδο με λίγα λόγια δύο διαστάσεων και χρειάζεται να του πούμε τι είναι στον οριζόντιο και στον κάθετο άξονα. Η σχετική εντολή που το κάνει αυτό είναι η AES και εδώ θα γράψουμε ως παράδειγμα ότι στο χ έχουμε την ημερομηνία, τη μεταβλητή date δηλαδή. Αυτό εδώ, αυτό το παίρνουμε από τα δεδομένα, δηλαδή η μεταβλητή date είναι στήλη μέσα στο dataset που χρησιμοποιούμε και θα γράψουμε εδώ στο ψ για παράδειγμα τον πληθυσμό που αναφέρεται στον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό μπορούμε να το εκτελέσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει το πλέγμα πάνω στο οποίο θα τοποθετηθούν τα δεδομένα μας. Βλέπετε ότι έχουν δημιουργηθεί αυτόματα οι άξονες, ο κάθετος και οριζόντιος άξονος, το population και το date.
έχουν τοποθετηθεί αυτές οι grid lines, όπως λέμε, οι γραμμές πλέγματος κτλ. Αυτό που δεν βλέπουμε βέβαια είναι κάτι που να μοιάζει με γραμμές, με στήλες, με κάτι που να έχουμε σαν διάγραμμα. Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι αυτό που μας λείπει είναι το τρίτο στοιχείο. Θα γράψω εδώ αυτή την επιλογή. Έχουμε δώσει με λίγα λόγια τα δεδομένα του γραφήματος, έχουμε περιγράψει την αισθητική του γραφήματος. Μας λείπει, κυρίες και κύριοι, ένα τρίτο πράγμα στο ggplot, το οποίο είναι η γεωμετρική αναπαράσταση, το γεωμετρικό στοιχείο δηλαδή. Αν εδώ για παράδειγμα δώσω την εντολή geomLines, αυτό εδώ, προσέξτε, μπαίνει με ένα συν μετά το ggplot, όχι με τον τελεστή ανακατεύθυνση που χρησιμοποιούμε στο tidyverse. Θα πάρουμε το πρώτο μας διάγραμμα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια διαγραμματική απεικόνιση με τη μορφή των γραμμών, η οποία μας δείχνει την πληθυσμιακή εξέλιξη και μάλιστα αναμήνα που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1970. Το Economics Dataset που χρησιμοποιούμε εδώ σταματάει κάπου στο 2015. Μη σας κάνει έκπληξη ότι τέτοιου είδους δεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες φυλάγονται και συλλέγονται κατά κάποιο τρόπο κάθε μήνα. Να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Αυτή είναι εδώ την εντολή. Συνήθως την αποσπούμε πάλι στην επόμενη γραμμή. Γράφουμε δηλαδή από κάτω αυτά που είναι με το συν. Σας υπενθυμίζω ότι κάθε επιπλέον στοιχείο του διαγράμματος που δημιουργείται με το ggplot δηλώνεται με το συν, όχι με τον τελεστή αυτόν εδώ της διοχέτευσης εντολών. Αυτό που κάνουμε δηλαδή στο tidyverse με άλλα πράγματα. Προφανώς αυτήν εδώ την εντολή μπορούμε να τη γράψουμε και έτσι. Προσέξτε λίγο, εδώ τώρα θα κάνω μια αντιγραφή και επικόλυση. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που θα σας εξηγήσω. Όπως έχουμε πει και πριν, τα δεδομένα μπορεί να είναν μέσα στο ggplot ως όρισμα της συνάρτησης, να είναι εδώ δηλαδή. Οπότε μετά το κόμμα του λέμε την αισθητική και στη συνέχεια προσθέτουμε την επιλογή που θέλουμε. Με όποιο τρόπο και να το κάνουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το πράγμα είναι σωστό. Γενικά εγώ προτιμώ αυτόν εδώ και αυτό γίνεται γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις πριν πάμε στο ggplot τα δεδομένα μπορεί να χρειαστεί να περάσουν από διάφορους μετασχηματισμούς, επιλογές γραμμών, στυλών κτλ. Οπότε είναι καλύτερα να τα κρατάμε έξω από τη συνάρτηση ggplot και πριν πάμε στο ggplot αν χρειαστεί να κάνουμε κάποιες διορθώσεις. Κλασικό τέτοιο παράδειγμα που μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι ένα filter. Να πούμε δηλαδή ότι δεν θέλουμε τα δεδομένα από το 1970, αλλά παράδειγμα χρειαζόμαστε τα δεδομένα στο διάγραμμα εννοώ να είναι από το 1990 και μετά. Εδώ θα χρειαστούμε πάλι ανακατεύθυνση έως να φτάσουμε στο ggplot. Αν φτάσουμε στο ggplot και μετά, τελειώνουμε την εργασία μας με τις τελείες. Όπως βλέπετε εδώ, πριν πάω στο ggplot και χωρίς να χρειαστεί να κάνω ενδιάμεση αποθήκευση του dataset σε μια βοηθητική μεταβλητή κτλ., έχω δώσει τα δεδομένα από το 1990 και μετά. Επίσης, αν χρειάζεται αυτό εδώ, μπορώ πολύ εύκολα να το τροποποιήσω ή και να το ακυρώσω δίνοντας μια δίεση στην αρχή, κάνοντας δηλαδή ένα σχόλιο σε αυτήν εδώ την εντολή. Άλλο πράγμα που θα ήθελα να σας δείξω είναι ότι στις επιλογές που έχουμε είναι να αλλάξουμε τη θεματογραφία. Για παράδειγμα εδώ βλέπετε με κάποιο τρόπο έχουμε ένα σχήμα στη γραμμή, έχουμε ένα χρώμα το οποίο μοιάζει πίσω στο διάγραμμα γκρι, όχι μοιάζει, είναι κάπως γκρι και τα λοιπά. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, μπορούν να αλλάξουν αλλάζοντας κανείς το θέμα του γραφήματος. Και μέσα στο ggplot θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Για παράδειγμα μπορούμε να κάνουμε αυτό εδώ, να είναι έτσι ένα απλό ασπρόμαυρο χρώμα, ή και να κάνουμε αυτό εδώ, το οποίο μη σας παραξενεύει, μερικές φορές το χρησιμοποιούμε, το void, όπου απαλήφθουμε όλα τα στοιχεία του γραφήματος, τις γραμμές πλέγματος, τους άξονες κτλ. Όπως επίσης, ένα τουλάχιστον που εγώ χρησιμοποιώ αρκετά συχνά είναι το minimal, κάτι που απαλήφει όλα τα λεγόμενα περιτά στοιχεία. Αφήνει δηλαδή εν μέρη τις γραμμές πλέγματος και τους άξονες, αλλά αποφεύγουμε να βάζουμε επιπλέον χρωματισμούς κτλ.
Μπορείτε να το δείτε και εσείς μόνοι σας, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια πράγματα να δουλέψετε. Άλλο πράγμα από το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε μία βιβλιοθήκη που λέγεται GG Themes, η οποία περιέχει αρκετά επιπλέον θέματα με το να παρουσιάσουμε δηλαδή το γράφημά μας κάπως που να, τελείως διαφορετικό με αυτόν τον τρόπο όσον αφορά την αισθητική του γύρω από τους χρωματισμούς, το μέγεθος των γραμματοσυρών κτλ. Τέτοια πράγματα δηλαδή. Δείτε λίγο έτσι ένα μικρό παράδειγμα εδώ. Θα πάρουμε πάλι εδώ την ίδια θεματολογία. Μόνο που εδώ, κυρίες και κύριοι, τώρα με το GG Themes έχουμε αρκετές επιπλέον επιλογές. Όπως για παράδειγμα είναι αυτό εδώ. Πάμε λίγο να το δούμε. Το Economist. Θα κάνουμε ένα γράφημα χρησιμοποιώντας την χρωματική παλέτα που χρησιμοποιεί το περιοδικό Economist, ένα γνωστό περιοδικό στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία. Ή για παράδειγμα αυτό εδώ, ένα άλλο περιοδικό, εφημερίδα, συγγνώμη, το Wall Street Journal των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπετε ότι αλλάζουν τα χρώματα, αλλάζει ο τρόπος παρουσίασης κτλ. Δεν θα ήθελα να επιμείνω περισσότερο σε αυτή την φάση, σε αυτή τη στιγμή. Αργότερα θα δούμε πολύ περισσότερα τέτοια παραδείγματα. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι χρησιμοποιώντας το κατάλληλο θέμα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να τροποποιήσουμε το πώς εμφανίζεται ένα γράφημα. Κατά καιρούς επίσης, κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε να κάνουμε εδώ κάποιες μεταβολές. Για παράδειγμα, μπορούμε αυτή τη μαύρη γραμμή που βλέπουμε να την αλλάξουμε, να της δώσουμε δηλαδή ένα άλλο χρώμα. Ας πούμε ότι θέλουμε να είναι κόκκινη η γραμμή και τα λοιπά. Να βγάλω λίγο αυτό εδώ το θέμα τώρα για να μην μας μπερδεύει. Να γυρίσουμε πάλι στα γνωστά. Όχι εδώ, συγγνώμη λίγο. Αυτό είναι άλλο πράγμα που θα κάνουμε εκεί πέρα. Εδώ πρέπει να το βάλουμε. Αν το βάλουμε μέσα στην αισθητική θα γίνουν άλλα πράγματα. Να είναι κόκκινη για παράδειγμα η γραμμή. Ή να αλλάξουμε για παράδειγμα το μέγεθός της, το πόσο έτσι, παχιά είναι η γραμμή. Μπορώ να το κάνουμε για παράδειγμα 2. Θα είναι μια πολύ έτσι, παχιά γραμμή. Εδώ να έχετε υπόψη ότι μπορούμε αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και δεκαδικούς αριθμούς. Για παράδειγμα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό τώρα το πόσο πρέπει να το κάνουμε και τα λοιπά είναι θέμα του τι θέλουμε στο αποτέλεσμα. Αν χρειαστεί να το αλλάξετε μπορείτε να το κάνετε με αυτήν εδώ την επιλογή. Καθώς επίσης κυρίες και κύριοι ένα τελευταίο που θα πούμε είναι να αλλάξουμε τον τύπο της γραμμής. Με το 1 θυμάστε ότι παίρνουμε γενικώς συνεχείς γραμμές, αλλά υπάρχει το 2, το 3, το 4 που είναι διακεκομένες με τελίτσες ενδιάμεσα και πάει λέγοντας. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε δηλαδή μια διαφορετικού τύπου εμφάνιση της γραμμής, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο παρακάτω και θα σας μιλήσω λίγο τώρα για αυτό που σας έλεγα και πιο πριν σχετικά με τους μετασχηματισμούς που χρειάζεται να κάνουμε στα δεδομένα. Θα ξεκινήσουμε πάλι με τον τύπο Economics, κυρίες και κύριοι. Και θα πάμε παρακάτω να δούμε αρχικά πώς θα εμφανιστούν τα δεδομένα. Θα παρουσιάσουμε τώρα την κατανάλωση, αυτό που είχαμε δει προηγουμένως ως ιδιωτική κατανάλωση στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον άξονα Χ παραμένει η ημερομηνία, στον άξονα Ψ όμως περνάει τώρα ένα άλλο μέγεθος, το οποίο σας υπενθυμίζω ότι οι μονάδες του είναι τα δισεκατομμύρια δολάρια. Συγγνώμη λίγο, το έβαλα λάθος. Ναι, να πάμε λίγο εδώ. Να θυμηθούμε λίγο την... πώς λέγεται, είναι το PCE, μάλιστα. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι, μπορεί κανείς να θέλει να το αναπαραστήσει, αυτή την μεταβλητή δηλαδή,
σε σχέση με τον πληθυσμό που είχαμε δει πριν. Να διαιρέσει δηλαδή τα δύο μεγέθη, τον πληθυσμό με, την κατανάλωση με τον πληθυσμό, για να δει ποιο είναι αυτό το νούμερο το οποίο απεικονίζεται πια κατά κεφαλήν. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξής, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε λίγο, αυτό είναι βασικό. Αυτό εδώ είναι μία μεταβλητή, αυτή το PCE δηλαδή, η οποία μετριέται, όπως βλέπετε εδώ, σε δισεκατομμύρια. Ενώ ο πληθυσμός μετριέται σε thousands. Όταν εδώ δηλαδή έχουμε το dataset economics, αυτή εδώ η μεταβλητή που βλέπουμε είναι 507 δισεκατομμύρια δολάρια και ο πληθυσμός που βλέπουμε εδώ να είναι 198.000 το 1967 είναι 198.000 επί της ουσίας είναι εκατομμύρια, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά τα πράγματα τώρα που θα τα διαιρέσουμε θα πρέπει να τα μετασχηματίσουμε κατάλληλα. Θα πρέπει δηλαδή να προσέξουμε πώς θα κάνουμε αυτόν τον μετασχηματισμό. Είμαστε εδώ λοιπόν και προφανώς θα χρειαστεί να καλέσουμε την εντολή mutate. Ας ονομάσω αυτή την μεταβλητή personal consumption, και επί της ουσίας είναι η μεταβλητή που αναπαριστά την κατακεφαλήν ιδιωτική κατανάλωση. Τώρα, αν εδώ απλά διαιρέσουμε το PCE με το POP, αυτές εδώ πέρα τις μεταβλητές, αφήνω λίγο το ggplot παρακάτω, δεν το χρειαζόμαστε προς το παρόν, θα πάρω αυτό εδώ πέρα το νούμερο, το οποίο, προσέξτε λίγο κάτι, αυτό εδώ το έχουμε μετρήσει σε δισεκατομμύρια και αυτό το έχουμε μετρήσει σε χιλιάδες. Είναι καλό να κάνουμε κάποιους μετασχηματισμούς εδώ για να είμαστε σίγουροι. Το πιο απλό είναι να μετασχηματίσουμε αυτό εδώ σε δολάρια, για παράδειγμα να γράψω ένα ε συν 9 και να το πολλαπλασιάσω εδώ με το PCE. Αυτό, προσέξτε να δείτε λίγο κάτι τώρα, το 1 ε συν 9 σημαίνει 1 δισεκατομμύριο, και να το διαιρέσω με τον πληθυσμό σε άτομα, άρα αυτό πρέπει να το πολλαπλασιάσω με το 10 στην τρίτη. Θα κάνουμε δηλαδή αυτήν εδώ πέρα την πράξη. Αυτό που θα βρούμε τώρα, αν το κάνουμε εδώ πέρα σωστά, μισό λεπτάκι, είναι επί εδώ, μας ξέφυγε. Αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα, το peak consumption, το personal consumption δηλαδή, την ιδιωτική κατανάλωση κατά άτομο, είναι εκφρασμένη σε δολάρια ανά άτομο. Μπορεί να κανείς να το μετασχηματίσει περαπέρα, να το κάνει χιλιάδες δολάρια, εκατομμύρια δολάρια, ούτω καθεξής, ανάλογα με το ποιο είναι επίπεδο της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά προσοχή σε αυτούς τους μετασχηματισμούς. Γιατί προηγουμένως είχαμε δισεκατομμύρια ανά χιλιάδες κατοίκων. Επειδή κανείς από εμάς, τουλάχιστον συνηθισμένους θνητούς, δεν ξοδεύει δισεκατομμύρια δολάρια, εντάξει, αν και κάποιοι το κάνουν, αλλά όχι, τέλος πάντων, αρκετοί, συνήθως ο πολλής κόσμος κοδεύει πολύ λιγότερα, είναι πολύ καλύτερα να το κάνουμε έτσι. Αυτό εδώ τώρα μπορούμε να το περάσουμε στο ggplot, τη μεταβλητή, και να αλλάξουμε βέβαια στον κάθετο άξονα και να βάλουμε τη μεταβλητή που έχουμε εμείς δώσει. Και να πάρουμε, κυρίες και κύριοι, αυτήν εδώ την καμπύλη, αυτήν εδώ, πώς λέγεται, την καμπύλη που σας έλεγα. Περισσότερο πάνω σε αυτό, προσέξτε να δείτε λίγο κάτι, αν τον συνδυάσουμε δηλαδή με αυτά που λέγαμε πριν, πριν πάμε στο μετασχηματισμό, αν θέλουμε μπορούμε να φιλτράρουμε τα δεδομένα και να πούμε ότι μας ενδιαφέρουν αυτού του τύπου τα δεδομένα από μία ημερομηνία και μετά, για παράδειγμα μετά το 2000, 01 εδώ, 01 εδώ, και πάλι ανακατεύθυνση, διοχέτευση, συγγνώμη, με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, για να δούμε λίγο καλύτερα τα πράγματα δηλαδή. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι σε αυτόν εδώ τον τρόπο αναπαράστασης, αν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε ένα δεύτερο γεωμετρικό στοιχείο και να έχουμε αυτήν εδώ την παράσταση. Να έχουμε τη γραμμή που είδαμε πριν και να έχουμε και σημεία. Αν θέλουμε να αναπαραστήσουμε κάτι με σημεία, θα βάλουμε την εντολή Geom Point και θα γίνει το γράφημα με αυτόν εδώ τον τρόπο. Όπως ακριβώς κάνουμε του χρωματισμούς και μεγέθη και τα λοιπά στις γραμμές, μπορούμε να κάνουμε και στα σημεία αν θέλουμε. Προς το παρόν θα το αφήσουμε έτσι ως έχει. Εναλλακτικά σας λέω ότι μπορεί κανείς να βάλει για παράδειγμα και μόνο σημεία, να αφήσει το γράφημά του έτσι. Αν θέλουμε μπορούμε να τα
βάλουμε, να τα γράψουμε και έτσι. Σε αυτό το απλό παράδειγμα, όπως καταλαβαίνετε, δίνουμε απλώς κάποιες δυνατότητες, δεν κάνουμε κάτι έτσι που είναι τελικό αποτέλεσμα κτλ. Καλό είναι να τα έχουμε υπόψη μας, κυρίες και κύριοι. Θα χρησιμοποιήσω τώρα αυτό εδώ το παράδειγμα, ας το πάρω λίγο από εδώ πέρα κάτω, για να κάνουμε λίγο περισσότερη εφαρμογή αυτών που λέγαμε σχετικά με, με τον τρόπο που δείχνουμε, δηλαδή με χρώματα, μεγέθη κτλ. Ένα από αυτά εδώ είναι να κάνω αυτή την γραμμή λίγο περισσότερο παχιά, ας πούμε ότι θα αλλάξουμε λίγο το μέγεθός της, το 1,2. Και αυτό που θα κάνω, κυρίες και κύριοι, τώρα είναι θα συγκεντρωθώ λίγο στα σημεία, στο πώς δηλαδή δίνουμε αυτά εδώ πέρα τα σημεία. Αν σας λέω κάτι τέτοιο είναι που θέλουμε να κάνουμε. Πάμε να κάνουμε μερικά από αυτά, κυρίες και κύριοι. Ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, όπως σας έλεγα, είναι να αλλάξουμε το χρώμα. Ας υποθέσουμε εδώ ότι θέλουμε να δώσουμε πράσινο χρώμα σε αυτά τα σημεία και να φαίνονται έτσι. Εδώ σε μερικά σημεία, σε κάποια σημεία βέβαια του γραφήματος, όπως βλέπετε, τα σημεία είναι πολύ πυκνά, οπότε υπερισχύει το πράσινο χρώμα. Εκεί που είναι πιο αραιά φαίνεται από πίσω που είναι η γραμμή λίγο πιο μαύρη. Άλλο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι ένα πράγμα, ξέρετε, είναι το χρώμα του σημείου, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε, να βάλουμε ένα δεύτερο χρώμα, το οποίο λέγεται, αναφέρεται στο fill, ας πούμε εδώ ότι είναι orange. Τα σημεία, ξέρετε, μπορεί να έχουν ένα περίγραμμα το οποίο είναι γύρω γύρω ένα χρώμα και μέσα ο κυκλικός δίσκος να είναι χρωματισμένος. Το μέγεθος αυτού του κυκλικού δίσκου ελέγχεται από ένα στοιχείο που λέγεται stroke και να είναι με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο τώρα πια τα σημεία μας. Άλλο πράγμα που μπορούμε να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, είναι το shape. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει το ένα το οποίο είναι κυκλικός δίσκος, κάτι τελείως παρόμοιο με το 21 που χρησιμοποιώ εγώ εδώ. Αλλά κοιτώντας κανείς τον κατάλογο των σχημάτων, μπορεί να βάλει άλλα σχήματα, τετράγωνα κτλ. Εδώ, για να το δούμε λίγο καλύτερα, αν πάμε και βάλουμε την ημερομηνία στο 2010, οπότε θα γίνουν λίγο πιο ωραία τα σημεία, θα το δείτε λίγο έτσι καλύτερα. Αν και δεν ήταν άσχημη ιδέα να το αφήσουμε και εδώ. Καθώς επίσης, κυρίες και κύριοι, προσέξτε λίγο αυτό που θα πούμε τώρα, ότι ας το γυρίσουμε αυτό στο 21. Μερικές φορές είναι καλό να κάνει κανείς να δίνει κάποια διαπερατότητα κατά κάποιο τρόπο. Δεν μου έρχεται τώρα η λέξη στο μυαλό, κάποια, δηλαδή να αφήνει το χρώμα να είναι κάπως διαυγές. Εδώ αν το βάλετε ένα, είναι τελείως μη διαφανές το χρώμα του. Αν όμως βάλετε κάποιο νούμερο μικρότερο της μονάδας, όπως το 08 ή 07, που βάζουμε αρκετά συχνά, θα γίνει το χρώμα λίγο πιο διαυγές. Θα φαίνεται δηλαδή περισσότερο από πίσω το υπόστρωμα, όπως εδώ φαίνεται λίγο καλύτερα το τι φαίνεται λίγο εδώ πίσω η γραμμή κτλ. Το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, λίγο κανείς να παίξει λίγο με με αυτές τις παραμέτρους για να δει. Εδώ απλώς σας δίνω μερικές από τις επιλογές που έχουμε, χωρίς να σημαίνει ότι φτιάχνουμε ένα σωστό ή καλό διάγραμμα κτλ. Θα αφαιρέσω λίγο το γκρι πίσω με το minimal για να το αφήσουμε έτσι. Είναι λίγο καλύτερο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, έχετε υπόψη ότι κατά καιρούς μπορούμε να αλλάξουμε λίγο τη γραμματοσειρά, κυρίως το μέγεθος της γραμματοσειράς. Εδώ θα τα μεγαλώσω λίγο τα γράμματα, βάζοντας ότι ξεκινάνε να είναι όλα από το 16. Προσέξτε λίγο ότι αυτή εδώ πέρα οι αριθμοί ή τα γράμματα που εμφανίζονται πάνω στο γράφημα, ανάλογα με το αν κάτι είναι τίτλος, υπότιτλος κτλ., αλλάζει λίγο το μέγεθός τους. Χρησιμοποιώντας το βασικό μέγεθος 16 θα αλλάξουν όλα κατά αναλογία. Τώρα αυτό εδώ που έχουμε κάνει μπορεί να σας φαίνεται και πολύ όμορφο. Θα σας δείξω όμως κάτι άλλο το οποίο ίσως να σας αρέσει. Προσέξτε να δείτε λίγο το εξής, κυρίες και κύριοι. Θα φορτώσω μία ακόμα βιβλιοθήκη η οποία λέγεται GG Animate. Με τη βιβλιοθήκη αυτή μπορούμε να κάνουμε κάποια κινούμενα, ας το πούμε, γραφήματα, κάτι σαν καρτούν με λίγα λόγια. Θα πάρω από εδώ πάλι αυτό εδώ το γράφημα που έχουμε κάνει, τις εντολές του δηλαδή. Και πάλι υπενθυμίζουμε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που κρατάμε τις εντολές που
φτιάχνουμε τα γραφήματα είναι γιατί μπορούμε να αναπαράγουμε το γράφημα στη συνέχεια χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε την, ξανά τη σειρά με τα κλικ, κλικ, κλικ και τα λοιπά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε υπάρχει αυτό εδώ πέρα το γράφημα. Θα προσθέσω όμως εδώ μία συνάρτηση, μία εντολή η οποία υπάρχει διαθέσιμη στο GG Animate, το Transition, την μετάβαση δηλαδή. Και θα βάλω εδώ την επιλογή Date. Με λίγα λόγια, αυτό που του λέω εδώ είναι δείξε μου σε παρακαλώ το γράφημα, αλλά θα κάνεις σταδιακή εμφάνιση του γραφήματος ως προς το Date. Δηλαδή λίγο-λίγο καθώς ξεκινάει. Κοιτάξτε λίγο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Τώρα, ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, αυτό μπορεί να αργήσει λίγο. Σε ένα σχετικά καλό PC που δουλεύω εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό θα πάρει μερικά δευτερόλεπτα, να είστε λίγο υπομονετικοί. Αργότερα θα δούμε επίσης και πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτές τις αυτόματες επιλογές και τις προεπιλογές που έχει. Αλλά αυτό που έχουμε κάνει, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι τέτοιο. Δίνουμε δηλαδή μία. Κατά κάποιο τρόπο το κάνουμε σαν γραφίδα και κάτι ζωγραφίζει το γράφημα κάνοντάς το να έχει κάποια κίνηση. Αυτό που βασικά θέλουμε να δείξουμε εδώ είναι την πτώση που είχε η ιδιωτική κατανάλωση εκεί γύρω στο 2008 και 2009, τη λεγόμενη χρηματοπιστωτική κρίση που αντιμετώπισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και που αργότερα, όπως πολύ καλά ξέρετε, μεταδόθηκε σχεδόν σε όλο τον κόσμο και βέβαια στη χώρα μας. Τέτοια κινούμενα γραφήματα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε σαν GIF αρχεία στον υπολογιστή και να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Καθώς επίσης να σας υπενθυμίσω ότι την κίνηση αυτή την παράγουμε όταν θέλουμε να δώσουμε κάποια έμφαση. Το σημείο που εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει, αυτό εδώ, είναι απλώς για να φαίνεται σαν γραφίδα ότι κάτι κάνει. Εάν το ακυρώσουμε από εδώ πέρα, θα φαίνεται η κινούμενη γραμμή, αν το ξανακάνουμε, αλλά δεν θα φαίνεται αυτή έτσι, η πράσινη γραφίδα που το. Πως ζωγραφίζει αυτή την καμπύλη ή οποιαδήποτε άλλη. Ένα λεπτάκι τώρα λίγο θα μας πάρει αυτό εδώ και θα το δούμε, αλλά σε γενικές γραμμές, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν που είχαμε να πούμε. Ελπίζω να διασκεδάσετε με αυτή την απεικόνιση των δεδομένων σε γραφήματα. Είναι βέβαια μόνο η αρχή, δεν τελειώσαμε. Για το GGplot θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και με πολύ περισσότερες δυνατότητες.